Όμως πριν μου κάθε μέρα εδώ πέρα, έχει έρθει από την 1η του μήνα μία απόφαση του Υπουργείου, η οποία έχει από κάτω την υπογραφή του κυρίου Λοβέρδου, η οποία για μένα δεν είναι δυνατόν αυτή την απόφαση δεν έχει υπογράψει Έλληνας, άνθρωπος. Η απόφαση είναι ακριβώς του αυτοί το έχουν σχεδιάσει, φαίνεται να είναι το τελειωτικό χτύπημα πάνω στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και όχι μόνο στο νοσοκομείο, αλλά και στο λαό ολόκληρο της Ιεράπετρας. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με τη συγγραφή φαρμάκων και βάζει τους γιατρούς να είναι εναντίον των φαρμακοποιών και ανάποδα. Κάθε γιατρός που θα γράψει μια συνταγή χειρόγραφο, λέει, πρέπει να δίνει 1 ευρώ στο φαρμακείο, στο φαρμακοποιό, που θα γράψει τη συνταγή ηλεκτρονικά μετά. Και αυτό κατακρατούνται κατευθείαν από το μισθό του. Του γιατρού. 1 ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν θέλετε, αυτό το πράγμα ακούγεται απλά γελίο, αλλά τέτοιο δεν θέλετε να δείτε και πώς είναι γραμμένο. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι να το διαβάσω δημόσια αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, όπως μαθαίνουμε, μετά από κινητοποιήσεις δικές μας και αλλού σε όλη την Ελλάδα, γιατί παντού διαφαίνεται αυτό το πρόβλημα, ότι είναι εναντίον του λαού, μιλάμε για μια γενοκτονία πια. Δηλαδή, μιλάμε για κήρυξη πολέμου του Υπουργείου εναντίον του ευπαθούς πληθυσμού. Έχουν αρχίσει, το καταλάβανε φαίνεται επιτέλους, και έχουν αρχίσει μια σειρά από συσκέψεις για να μπορέσουν να μπαλώσουν πάλι την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας μας δεν πάει χαμένος. Κάτι μπορεί να αλλάξει.